Πάμε γρήγορα στον κύριο Γιάννη Πάζιο. Είναι ο Γενικός Διευθυντής, το έλεγα νωρίτερα, της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας. Τον ευχαριστώ πολύ. Τον καλωσορίζω. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Εδώ βρισκόμαστε στις αρχές της συγκομιδής σιγά-σιγά. Ναι, ναι, ναι. Για δώστε μας μια εικόνα. Αυτό που επικρατεί δεν μπορεί να μην έχει, να μην είστε κοινωνός από πολλούς. Πού θα πάει το λάδι φέτος και γιατί? Όχι απλά κοινωνός, είναι τεράστιο το ζήτημα αυτή τη στιγμή και θα έλεγα ότι ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε γίνει και δέκτες δεκάδων ετοιμάτων από όλη τη Βόρεια κυρίως Ελλάδα που ψάχνει να βρει λάδι ίσως σε μια πιο φιλική τιμή για να μπορέσει να αποσοβήσει ίσως μια μεγαλύτερη τιμή που ενδεχομένως διαφαίνεται το επόμενο διάστημα να διαμορφωθεί εν ώψη και της νέας συγκομιδής. Εμείς εδώ στη Μεσσηνία να υπολογίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένας συνεταιρισμός κοντά εδώ στην πόλη της Καλαμάτας πούλησε 27 τόνους λάδι οξύτητας 0,4 σε τιμή 8,37 ευρώ. Πέρυσι πόσο είχε? Ξεκίνησε περίπου στα 4,5 ευρώ. Δηλαδή να υπολογίσουμε ότι το 80% της περσινής εσοδείας πουλήθηκε 4,5 έως 5 ευρώ. Αυτή ήταν η τιμή την περίοδο της συγκομιδής, να το πούμε απλά. Ναι. Λίγο πριν τη συγκομιδή ήταν στα 3,80 ναι. έως 4. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τιμή 100% επάνω όσον αφορά τον παραγωγό, που σαφέστατα σε επίπεδο παραγωγού είναι κάτι το οποίο είναι ικανοποιητικό, γιατί τουλάχιστον οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν, θα λέγαμε, τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας του τεράστιου κόστους παραγωγής όπως διαμορφώθηκε και με την έλλειψη των εργατών γης, σίγουρα είδαν μια τεράστια ευκαιρία να μπορέσουν να αποσβέσουν κάποιο ύψος των δαπανών. Να ρωτήσω κάτι. Είναι... Αυτή η αύξηση, ο διπλασιασμός της τιμής στο αντίστοιχο προϊόν του χρόνου, δικαιολογείται από την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί? Δικαιολογείται γιατί ακριβώς υπάρχει μια έλλειψη περίπου 50% της παγκόσμιας προσφοράς. Και αυτό το διαμορφώνει δυστυχώς όχι η χώρα μας, αλλά η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα, η Ισπανία. Mm-hmm. Περίπου μια χώρα η οποία κάνει 1,5 εκατομμύριο τόνους ελαιόλαδο. Τα τελευταία δύο χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης ή αλλαγής, ας το διατυπώσει ο καθένας όπως θέλει, έχει τεράστια συρρήκνωση άνω του 50% των διαθέσιμων παραγόμενων ποσοτήτων. Πέρυσι και η Ιταλία, μια χώρα με φάμιλες ποσότητες όπως εμείς, περίπου στους 350.000 τόνους, είχε μια πτώση στο 30%. Άρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, υπήρξε ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο λογικό είναι να οδηγήσει τις τιμές προς τα πάνω. Ναι. Και βέβαια, βρισκόμαστε εν ώψη και της καινούργιας περίοδου, όπου και η Ελλάδα έχει πρόβλημα φέτος. Θα είμαστε περίπου 50% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, είναι η χρονιά όπου ορισμένες περιοχές. Είναι το κλασικό φαινόμενο της ελιάς, η παρενευτοφορία που είναι μια χρονιά ναι, μια χρονιά όχι. Και είναι και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα εξαιτίας και εδώ της κλιματικής αλλαγής, που ακριβώς δεν ευνόησαν οι συνθήκες οι καιρικές, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ποσότητες. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι. η ιονή είναι δύσκολη και για την επόμενη περίοδο. Πάντως, κάνω έναν συλλογισμό και πείτε μου αν κάνω λάθος. Πέρυσι, αυτό το λάδι που έφυγε με 4,5 ευρώ το λίτρο έφτανε στο σούπερ μάρκετ 7-8 ευρώ, κάπου εκεί το έβρισκε κανείς, στην ακριβότερη τιμή του, η οροφή προς τα πάνω. Φέτος, με τα 9 ευρώ που έχει αρχίσει να ξεκινάει, πού μπορεί να το δούμε στο ράφι? Ξυπακούεται ότι το 9 ευρώ είναι χύμα λάδι, έτσι, το οποίο θα πάει για να τυποποιηθεί. Δυστυχώς, ναι, είναι μια από τις διαχρονικές παθογένειες της χώρας μας, το γεγονός ότι το λάδι μας το διαθέτουμε σε μεγάλες ποσότητες χύμα, είτε στο εξωτερικό είτε σε τενεκέ. Το ζητούμενο είναι ότι το τυποποιημένο ελαιόλαδο, να υπολογίσετε ότι η εργοστασιακή τιμή θα ξεκινήσει σίγουρα από τα 11,5 με 12 ευρώ. Η εργοστασιακή τιμή. Ναι. Τώρα, στον τελικό καταναλωτή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αν συνυπολογίσουμε και τα αυξημένα κόστη μεταφοράς όπως έχουν διαμορφωθεί. Ωστόσο, βέβαια, κάτι το οποίο το τονίζουμε κι εμείς, το περσινό ελαιόλαδο στα 4,5 ευρώ ή 5 που πουλήθηκε, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η τιμή του στα 8 ευρώ ναι. που βρέθηκε στα ράφια, ναι. ιδιαίτερα από τον Απρίλιο ναι. και μετά. Ναι. Κάποιοι, θα λέγαμε, προσπαθήσανε να αυξήσουν το ποσοστό κερδοφορία τους. Ναι, να σας πω και κάτι, λίγο χειρότερο. Γιατί κρίση. Αν πάτε τώρα στο σούπερ μάρκετ, αν μην λέμε σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα τροφίμων, γιατί υπάρχουν και άλλα καταστήματα που δεν είναι σούπερ μάρκετ, το λάδι δεν θα το βρείτε κάτω από 11 με 12 ευρώ. Και είναι, νομίζω, αν κάνω λάθος, πείτε μου. Το λάδι αυτό που πουλήθηκε 4,5. Ακριβώς. Πώς δικαιολογείται ο τριπλασιασμός της τιμής? Δικαιολογείται. Να σας πω, είναι στην ουσία η διάσταση που έδωσε το κομμάτι της διακίνησης ελαιολάδου, ο εμπορικός κλάδος, εκμεταλλευόμενος, θα λέγαμε,
τις συγκυρίες και τις προβλέψεις όπως διαφαίνονταν από τον Απρίλιο και μετά όσον αφορά τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες και εκμεταλλεύτηκαν προκειμένου στην ουσία να αυξήσουν το ποσοστό κερδοφορίας. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο το τονίζουμε εμείς συνέχεια είναι ότι μπορεί να έχουμε όντως μια αυξημένη τιμή για τον παραγωγό και να αρχωνόμαστε τι θα συμβεί στην κατανάλωση και βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη μια κάμψη της κατανάλωσης. Βέβαια, πολύ σημαντικό και αξίζει να το τονίζουμε συνεχώς. Στην χώρα μας δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Ναι. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό σε αντίθεση με άλλες χώρες για να μπορέσουμε να χαράξουμε στρατηγικές και να διαμορφώσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολιτικές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο. Όμως αυτή τη στιγμή, όντως, με δεδομένη την πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών εξαιτίας του πληθωριστικού φαινομένου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σίγουρα θα υπάρχει θέμα όσον αφορά την κατανάλωση. Ναι, όμως δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι ίσως ήρθε η σειρά και του κλάδου της μεταποίησης και θα λέγαμε και της διακίνησης, να εξετάσει και το δικό του ποσοστό κερδοφορίας. Σωστά. Όπως αυτό είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Γιατί καλώς ή κακώς είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορεί να λείπει, θα λέγαμε, από τα τραπέζια. Όχι μόνο το ελληνικό νοικοκυριό. Οι προστατευτικές του δυνατότητες είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, γνωστές εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, κύριε Πάζη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε να μην πάμε στο χειρότερο σενάριο και πιάσουμε τα 16, 17 και 18 ευρώ. Το ευχόμαστε και εμείς και το ζητούμενο είναι να δούμε και τις ευκαιρίες που υπάρχουν με υποκατάστατα στη χώρα, γιατί δυστυχώς άλλες χώρες το έχουν αξιοποιήσει, όπως παραδείγματος χάρη το Πυρηναίλεο με ραφιναρίες που υπάρχουν στην Ιταλία. Δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει. Οπότε το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να τονώσουμε, γιατί οποιοδήποτε ένα ευρώ πέφτει στην αγορά αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα υπέρ του Έλληνα αγρότη είναι πολύτιμο και για την ελληνική. Ασφαλώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας.